σκέφτηκα και κάτι άλλο που θα το πω. Όχι, θα το πω και αυτό. Πες. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Ποιον τηλεθεατή αφορά στην ελληνική τηλεόραση σήμερα στην Ελλάδα το 2023 να βγαίνουν παρουσιαστές τηλεόρασης και να στέλνουν σπόντες για να τους ακούσει απέναντι εκπομπή για να την πάρουν και να την κάνουν πινκ-πονγκ και να μιλήσουν για σκαλέτες, για το πώς θα στηθεί η εκπομπή τους, για να τα ακούν οι άλλες εκπομπές. Μα προφανώς γι' αυτό μιλούσε και για μια ωραία ιστορία που μπορούμε να μάθουμε από την Ελλάδα. Θα διαφωνήσω εγώ με σένα, γιατί έχουμε δύο πολλές τέτοιες εκπομπές τις οποίες εμείς μπορεί κατηδία να λέμε πόπο το έκαναν, πόπο Παναγία μου και να λέμε πώς το έκαναν, να σκίζουν. Άρα μπορεί ο τηλεθεατής όντως να θέλει να το βλέπει αυτό. Όχι, βρε Δανάη μου, γιατί να θέλει ο τηλεθεατής να το βλέπει. Άρα γιατί θεωρείς ότι μπορεί να υπάρχουν εκπομπές που πάνε υπέροχα σε νούμερα, αλλά κάνοντας πράγματα που εσύ μπορεί να διαφωνείς. Το να έχει εκπαιδευτεί να το βλέπει και να του αρέσει. Ναι, παιδιά, αλλά το βλέπει. Εμείς έχουμε ευθύνη γι' αυτό. Βρε αγαπητέ, έχουμε ευθύνη. Αλλά το τι θα δει ο κόσμος δεν εξαρτάται από εμάς. Εμείς μπορεί να διαφωνούμε. Αλλά αν ο κόσμος έχει την αγάπη ή τη συνήθεια να το βλέπει, σημαίνει ότι το βλέπει. Άντε, θα το δεχτώ και αυτό που λέει. Εγώ σε αυτό θα συμφωνήσω και με την Δανάη. Δεν μπορεί να είναι όλοι άμυροι ευθυνών δηλαδή, και να φταίει για τα πάντα η τηλεόραση και το τι δίνει. Ο καθένας δίνει αυτό που έχει, αυτό που μπορεί, γιατί δεν μπορούμε όλοι να κάνουμε τα πάντα. Αυτό που έχει, αυτό που μπορεί και αυτό που θέλει. Και ο άνθρωπος από το σπίτι επιλέγει με βάση πάρα πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, ωραίο θέμα. Θα το αναλύσουμε και άλλη φορά. Γαλήνη και Ειρήνη. Πάμε.